Απόψε το βράδυ το θέμα μας θα είναι η συνέχεια των δύο θεμάτων που μιλήσαμε περί δεξιών λογισμών, αν ενθυμίστε όσοι είναι μαζί. Αιτία, όπως θα ενθυμίστε όσοι είναι μαζί, ή το ένα εδάφιο του κατανοητικού αυτού μεγάλου αποδείπνου των 20 Ψαλμών, όπου λέγει «Πεσίτε εκ του κλήτη σου δεξιλιά και μοιριάστε εκ δεξιών σου». Αυτό είχαμε πάρει για να υπενθυμίσουμε το πώς βάλεται ο άνθρωπος, και βάλεται, είπαμε, αν εξ αριστερών δέχεται χιλίους λογισμούς και πειρασμούς, εκ δεξιών δέχεται 10.000. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να προσέχει, να ζητάει από τον Θεό να έχει πνεύμα διακρίσεως, να προσέχει μην πέσει εκ των δεξιών του λογισμών, διότι παρουσιάζονται με τόσο αληθοφάνεια, ενδεδειμένοι με τόσο αληθοφάνεια, με τόση λογική, που παρασύρονται πολλοί άνθρωποι και τα αποτελέσματά τους είναι δύστιχα εκ των υστέρων, και ψυχικά και σωματικά. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος τον λογισμό τους δεν τον πραγματοποιούσαν ποτέ εάν δεν είχαν και μίαν άλλη υπεύθυνο γνώμη κάποιου αναγεγενημένου ανθρώπου, κάποιου ανθρώπου που είχε διάκριση. Και εξομολογούνται πολλάκι τους λογισμούς τους, το πνευματικό τους, το γέροντά τους, μα αν ο γέροντας ήταν μόνον εξομολόγος και ουσί και πνευματικός, έλεγαν το λογισμό τους και σε άλλους ανθρώπους, μη εξομολόγους αλλά πνευματικούς, και έπαιρναν την κατάλληλο απάντηση και έπρεπε εύκολον να ενεργήσουν. Αν πολλοί μας είμαστε μετανιωμένοι, αδιαφόρος αν ο εγωισμός δεν μας αφήνει να το ομολογήσουμε, για ορισμένες μας πράξεις αυτό οφείλεται στο ότι πιστέψαμε στο δεξιό λογισμό μας. Δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ο άνθρωπος σε ό,τι κατεβάζει το κεφάλι του ανα πάσα στιγμή, έστω και αν φαίνεται ως άγγελος φωτός. Γι' αυτό, αν έχετε προσέξει, στον 4ο Ψαλμό λέγει σε ένα μέρος «Οργίζεστε και μη αμαρτάνεστε, ενδεσκείτε σημών κατανείγεστε». Σου επιτρέπει να οργιστείς, δεν σου επιτρέπει να αμαρτήσεις και να το συζητήσεις το βράδυ στο κρεβάτι σου πριν το πραγματοποιήσεις. Να το βασανίσεις το θέμα, να το εξετάσεις από όλες τις πλευρές, αν συμφέρει να πεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να ενεργήσεις το άλλο, να επιχειρήσεις το παρακάτω. Και θα έχετε προσέξει ότι πράγματα που είπαμε και αποφασίσαμε εν επιστήμο το βράδυ και με υπογραφή πολλάκις μετανιώσαμε άμα το πρωί. Ποιος έκανε τη μεταβολή? Εμείς θυμηθήκαμε εντωμεταξύ. Ποιος μας άλλαξε και γιατί αλλάξαμε και γιατί αύριο θα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα και ανακαλούμε πολλάκις και την υπογραφή μας ακόμη και ξέμεθα. Αυτά δείχνει ότι υπάρχουν και λογισμοί οι οποίοι πολλάκις μας ενθαρρύνουν σε πράγματα τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον μας, και ο Θεός ο οποίος μας λυπάται εν ψυχρό έπειτα μας διδάσκει και μας υπενθυμίζει ώστε να προλάβουμε την καταστροφή. Γι' αυτό οποιοδήποτε λογισμός δεν είναι αγαθός. Φέρεται ως αγαθός, είναι ενδεδειμένος ως νύμφη, όμως δεν είναι αγαθός. Και μιλήσαμε αναφορικώς με τους γονείς γύρω από τα τέκνα, αναφορικώς με τον εκκλησιασμό, είπαμε όσα επέτρεψε ο Θεός στις δύο αυτές ομιλίες. Ένας ακόμη λογισμός που μπορούσε να προσθεθεί και είναι απαραίτητος είναι όταν υπάρχει ασθένεια. Την ασθένεια πολύ την εκμεταλλεύεται ο σατανάς, που φτάνει πολλά και ο άνθρωπος να γίνεται και βλάσιμος, αν όχι και αιρετικός ακόμη. Μια σκέψη γύρω από τους γονείς είναι όταν έχουμε ανθρώπους ασθενείς στο σπίτι. Στους γεροντάς γονείς μας, σε παραδείγματι, ασθενείς. Ένας λογισμός δεξιός είναι ότι οι γέροντες δεν αμαρτάνουν καθόλου ασθενείς και ταυτοχρόνως μάλιστα λιώνουν, όπως μεταχειρίζονται τη λέξη ορισμένοι, και οι αμαρτίες τους ακόμη την πολυχρόνιο ασθένειά τους επάνω. Αυτά είναι του σατανά δουλειές. Αυτά είναι λογισμοί εκδεξιών, να μένει ο άνθρωπος ανεξομολόγητος, ώστε να τον απαλάρει εκ του ασφαλούς για την κόλαση. Ο άνθρωπος και χέρια να μην έχει, και γλώσσα να μην έχει, και μάτια να μην έχει, και πόδια να μην έχει, να είναι μια μπουκάλα της σέβρας επάνω σε ένα κρεβάτι σε 1000 μέτρα μέσα στη γη, αμαρτάνει. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ο σαρκικός άνθρωπος που αμαρτάνει, είναι και ο πνευματικός άνθρωπος που αμαρτάνει. Έχει ψυχή, έχει πειρασμόν. Πηγαίνει ο σατανάς και του λέγει, πού είναι ο Θεός σου? Τι απαντά αυτός? Δόξα ο Θεός, ή δεν ξέρω τι άλλο απαντά. Δεν αγανακτεί αυτός εκεί. Δεν σκέφτεται με το νου του πονηρά. Με 1000 τρόπους μπορεί ο άνθρωπος να αμαρτήσει. Ο λογισμός του λοιπόν, ότι αυτός δεν έχει την ανάγκη της εξομολογήσεως ή δεν έχει την ανάγκη της θείας κοινωνίας, διότι είναι άρρωστος και αμαρτίες του ελιώσαν, είναι λάθος. Έχει την ανάγκη περισσότερον αυτός της εξομολογήσεως, διότι ο σατανάς τον εργάζεται περισσότερο αυτόν και τον βασανίζει περισσότερον και δυσανασκευτεί και αγανακτεί. Αυτές είναι πτώσεις εκ των δεξιών και έτσι οι άνθρωποι διπλώνονται και αποστέλλονται σίγουρα για την κόλαση. Είναι λοιπόν απαραίτητο στοιχείο να το προσέξουμε το λογισμό. Άνθρωπος είστε. Το πετραχύλι πρέπει να ανέβει στην κεφαλή σου, γεροντά μου, γεροντισά μου. Πρέπει να εξομολογηθείς τη σκέψη σου, την αγανάκτησή σου, του λογισμού σου. Διότι του λογισμού που σου ρίχνει ο σατανάς, εάν δεν τους εξομολογήσεις, είναι σπέρματα και θα φυτρώσουν. Και όταν ριζοπιάσουν, θα φτάσουν να γίνει αιρετικός ακόμη. Είναι επίσης πολλές φορές που ο άνθρωπος αγαθοεργεί. Έχει τον τρόπο του και ασθενής που είναι ακόμη να κάνει ελεημοσύνη. Αυτή πάλι είναι ένας δεξιός λογισμός η ελεημοσύνη. Ότι μπορεί να καλύψει αμαρτίες. Δεν καλύπτει αμαρτίες. Καμιά που δεν την θυμάσαι μπορεί να βρει τέλος ο Θεός έναντι των ελεημοσύνων που κάνει. Αυτήν όμως που την εμφυλίσαι δεν θα την εξαλείψεις με την ελεημοσύνη. Για την αμαρτία έδωσε ο Θεός τη μετάνοια και την εξομολόγηση, δεν έδωσε την ελεημοσύνη. Τότε οι πλούσιοι έπρεπε να είναι όλοι στο παράδεισο και ότι έχουν όλη την ευκαιρία να πληρώσουν κατά κάποιον τρόπο όλα τα αμαρτήματά τους. Αυτοί είναι λογισμοί εκ των δεξιών και προσέξτε τα προσφυλή σας πρόσωπα. Μην πλανηθείτε από τις σύγχρονες νυφάδες και από τις σύγχρονες θεωρίες. Μην χαθούν οι άνθρωποι αυτοί, διότι θα τους βρείτε κρεμασμένους στο λαιμό σας. Κάτι που περνάει από το χέρι σας, θα το ζητήσει ο Θεός από το χέρι σας. Τι εκάμετε εσείς έναντι αυτών? Προσφέρετε όλα τα υλικά. Τους είχατε τον γιατρό, τους είχατε το γάλα, τους είχατε το γιαούρτι, το μπιστέκι τους, το ραδιοφωνό τους και τώρα την τηλεόρασή τους. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι για το σώμα. Για την ψυχή τι κάνετε? Ενδιαφέρνετε? Ενεργήσατε? Επολιτεύτηκε ανάλογα να τραφεί και η ψυχή και να διατηρηθεί και η ψυχή. Διότι το σώμα χουσί και ισκού να πελέψετε. Η ψυχή όμως η αθάνατος θα παραμείνει. Μην πλανηθεί λοιπόν κανείς από τον λογισμό ότι οι αμαρτίες λιώνουν. Οι αμαρτίες συγχωρούνται εκ της πολυχρονίου ασθενείας ενός ανθρώπου. Όχι. Όλοι οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε κατάσταση, είτε όρθιοι είτε χιλιοειδείς βρισκόμεθα, έχουμε την ανάγκη του μυστηρίου, του φιλανθρώπου, της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Καμιά αμαρτία δεν πληρώνεται, καμιά αμαρτία δεν λιώνει. δεν είναι ελληνικό αυτή η αμαρτία να σκουριάσει, να σαπίσει, να χαλάσει, να κατεί, να εξαφανιστεί, να αλλοιωθεί. Είναι μυστήριον και με μυστήριον χρειάζεται να εξαλειφθεί όπως έχει φωτίσει ο Χριστός. Αν κοινών αυτοίτε αμαρτίες θα φύγεται αυτή, αν κοινών κρατείται και κράτηκε. Πρέπει λοιπόν να μπει παπάς να φτάσει εκεί και σε αυτόν, να εξομολογηθεί έστω και με νοήματα, έστω και γραπτός αν έχει χάσει τη λαλιά του, δεν ξέρω τι έχει υποστεί, τι αλλοιώσεις από την ασθένεια, και να γίνει το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως και κατόπιν της Θείας Κοινωνίας, όχι ανεξομολόγητος ποτέ, μα ποτέ, διότι προσθέτεις αμαρτίαν επί αμαρτίας, τότε μόνο έχεις περιθώριο και έχεις προϋποθέσεις να σώσεις τον ανθρωπό σου, ο οποίος σου ενεπιστεύει από την πρόνοια του Θεού στα χέρια σου. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Και είναι δυνατόν να μην το αποφεύγουμε αυτό, διότι έχει μεγάλο μισθό ο άνθρωπος. Μην ζητάς να κάνεις αγαθοεργία, να καλύψεις την συνείδησή σου, η οποία σου φωνάζει. Στο λογισμό σου, μην διώξεις το γονιό σου από το σπίτι σου, μην τον στείλεις τον οίκον ευγυρίας για να κάνεις τις βόλτες εσύ κλπ. Αυτοί είναι οι λογισμοί που τους ρίχνει ο σατανάς ότι δίζουν τακτηρίζεται τακτοποιημένος εφόσον πληρώνει. Ο γέροντας δεν έχει ανάγκη από λεφτά, ούτε από ένα κομμάτι ψωμί, έχει ανάγκη από αγάπη, έχει ανάγκη από θαλπορή, έχει ανάγκη να υλεί το παιδί του, τον εγγονό του κλπ. Αυτά θα τα μάθεις στην πράξη όταν φτάσεις στην ηλικία του, και τότε θα σε κλωτσούν τα δικά σου και τότε θα καταλάβεις τι έκανες, διότι συνήθως πληρωνόμαστε με το ίδιο νόμισμα, με το ίδιο νόμισμα. Το νόμισμα αυτής της σκληρότητας είναι ντούμπλουπα, όπως πολιτευόμεθα και με τόχο και με επιτόκια θα πληρωθούμε μια ημέρα. Θυμίστε κάποτε που σας είχα πει ένα περιστατικό. Μία νύχη είχε επιβληθεί τον σύζυγο να διώξει τον πατέρα, διότι τον εσυχαίνεται. Και ησύχουσε ο γιος να τον διώξει τον πατέρα. Υποχρέωσαν λοιπόν τον μικρό να πάρει μία κουρελού που είχαν και να τον κατεβάσουν στο υπόγειο τον γέροντα. Δεν μπορούσε να κυκλοφορεί ο γέρον επάνω. Και πράγματι ο μικρός υπήκουσε και πήρε την κουρελού να συνοδεύσει τον γέροντα στη νέα του ηρυκτή. Όταν κατέβηκαν κάτω, ο μικρός είχε πάει ένα ψαλίδι κοντά του και λέει στο γέροντα, κράτησε, του λέει, γέρο, την κουρελού από εκεί παππού, και κρατάει την κουρελού και την κόβει με το ψαλίδι στη μέση. Τι κάνεις παιδάκι μου εδώ, δεν με αφήνεις να ρίχνω μισή από πάνω και μισή από κάτω, τώρα πού θα στεφαστώ, έχω το λόγο μου παππού. Πράγματι, όταν ανέβη ο μικρός με τη μισή κουρελού υπομάλλη. Τον είδε ο πατέρας του, τι έκανε εκεί, του λέει παλιόπαιδος, λέει τι έκανε. Γιατί να άφησε την κουρελού του παππού, τώρα τα λέει τη μισή. Τη μισή, ναι, γιατί του λέει πήρες αυτή, την κρατάω να στείλω εσένα πατέρα όταν μεγαλώσει. Μήπως δεν έχω εγώ κουρελού τότε, να σου στείλω να. Όταν άκουσε ο πατέρας έτσι, ότι το παιδί διέκρινε τη σκληρότητα αυτή και ότι από τώρα είναι διατεθειμένο να το στείλει εκεί, αδιαφόρησε το τι έλεγε η κυρία και βρήκε τρόπους να ξαναέρθει ο πατέρας και να καθίσει το υπόλοιπο εκεί μαζί. Εάν θελήσουμε ή από δικά μας περιστατικά ή από άλλων περιστατικά συγγενών μας ή και μακρινών μας γνωστών, θα πιστοποιήσουμε του λόγου του ασφαλές ότι έτσι έχει το θέμα. Και εντούτοις ο δεξιός λογισμός είναι να πληρώσει. Βέβαια, έχει όλες τις ανέξεις. Έχει γιατρό μέσα, ο οίκος αυτός ο νέος της ευγυρίας, έχει εκείνος το άλλο. Αγάπη όμως δεν έχει. Αυτό δεν έχει. Και ο γέρον έχει περισσότερο ανάγκη από αυτό παρά από όλα τα άλλα. Είναι βέβαια σε ειδικές, ιδιάζουσες περιπτώσεις που δεν το αποκλείω και τον οίκον της ευγυρίας ούτε των γυροκομείων. Δεν το αποκλείω. Αλλά εν γενικές γραμμές ομιλούμε. Δεν παίρνουμε τις εξαιρέσεις, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις που τα πάντα έχουν κλείσει. Είναι έτσι τα πράγματα που είναι ένας τρόπος, ένα καταφύγιο πλέον αυτό, και μακάρι που είναι και αυτό. Αλλά όμως στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ισχυρό τη δικιά μας και ο λογισμός ο δεξιός ότι πληρώνω και θα του προσφέρω περισσότερα υλικά. Εκεί. Αν ο συνδυασμός, έχουμε και σήμερα οίκους γαλήνης, έχει κάνει η Εκκλησία Ιερονίμου οίκους γαλήνης, για την κοιλιά μόνο, όχι για το πνεύμα. Εάν πάτε στους περισσότερους και δείτε τι γίνεται, αφήστε τους. Αν γίνει συνδυασμός, να δειχθεί και η αγάπη προς την ψυχή και το ενδιαφέρον προς την ψυχή. Και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καταφεύγουν εκεί για ένα κομμάτι ψωμί και για ένα πιάτο φαγητό, να καταρτιστούν και να θερμανθούν και ψυχικώς και να καταλάβουν περί τίνης πρόκειται, τότε θα είναι ηλιώδες το μέσον αυτό. Όμως αν θα μένει έτσι, θα κολλαίνει πάντοτε. Δεν το απορρίπτω τώρα. Είναι και αυτό ένδειξη της αγάπης. Πηγαίνει το ήθελα να πω αυτό. Θέλω να πω όμως ποιο είναι το τέλειο που πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος. Ο λογισμός όμως πάλι εργάζεται δεξιά. Πάντοτε γέζει κατά τη σάκα. Πώς θα τραφεί, θα έχει τα κάρμακα, την περίφραση, να πια το φαγητό ζεστό κλπ. Τι γίνεται με την αθάνατα ψυχή, δεν γίνεται στη ζήτηση και για αυτή. Και εν τούτης ο χριστιανός πρέπει να έχει διάστηση και να διακρίνει και να βλέπει. Μεγάλο το θέμα της οικογένειας. Η οικογένεια πρέπει να είναι η κατοίκον εκκλησία. Πρέπει να είναι ο πατέρας ο Χριστός. Η μητέρα η Θεοτόκος και τα παιδιά οι Άγιοι. Να είναι κατοίκον εκκλησία πραγματική που θα υπάρχει ομόνοια, αγάπη και θυσία αλληλέγγυος. Από τα πάνω προς τα κάτω και από τα κάτω προς τα πάνω. Για να γίνει όμως όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται να υπάρχει η χάρη του Θεού. Καμιά μόρφωση, κανένας τελεμεντές ψυχικός, κανένας αβουάρδης, καμιά ψυχολογία κοσμική, καμιά θεωρία ψυχική, κοσμική δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό που η χάρη του Θεού δίδει. Το πόσο πατέρα να συμπεριφερθεί στο μικρό, πόσο μικρός στο μεγάλο, πόσο αδελφός στον αδελφό και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί κανένας να το αντικαταστήσει. Γι' αυτό όπου λείπει ο Χριστός δεν υπάρχει αυτό που ζητάμε, που θέλει στην πραγματικότητα ο άνθρωπος, όμως ή εξ αγνίας ή εξ εγωισμού ή εξ δεξιών λογισμών ούτε το προσφέρει, ούτε το προσφέρει, ούτε το λαμβάνει. Για τους γονείς γίνονται πολλές θυσίες και θα πρέπει να γίνονται. Είναι και περιπτώσεις όμως, είναι ένα δευτερονόμιο τώρα εδώ. Όπως ο νόμος λέει ου φωνεύει, το δευτερονόμιο λέει είναι ορισμένες φορές που πρέπει να φωνεύει. Υπάρχει τώρα ένας δεξιός λογισμός που ορισμένοι νέοι και ορισμένες διάδυνες θυσιάζονται για τους γονείς τους. Καθήν στιγμή έχουν υποσχεθεί κάτι άλλο. Στα 24 χρόνια της διακονίας μου, αυτής του λόγου, το Πανελλήνιο, μου έχει δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσω τέτοιες περιπτώσεις και θα ήθελα να κάνω την εξαίρεση. Όταν έχεις υποσχεθεί, παραδείγματι, για κληρικό, για μοναχό, για μοναχή, τότε οι γονείς είναι σε έναν άλλο πλήρω. Πάνε σε μια άλλη κατηγορία. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι απέτυχαν δυστυχώς διότι υπήκουσαν στον λογισμό αυτών των δεξιών να μην εγκαταλείψουν τους γονείς και παρέμειναν στον κόσμο και υπαντρεύτησαν εκ των υστέρων παρότι είχαν δώσει υπόσχεση παρθενίας και υπόσχεση να γίνουν άνθρωποι με ράσο, οι οποίοι απέτυχαν και λυπούνται εκ των υστέρων για αυτό που έπαθαν. Η φιλοσυγένεια έχει και αυτή όρια. Αν διαβάσει κανείς τον Μέγα Αντώνιο, έχει κάνει ειδικούς λόγους ο Μέγας Αντώνιος για τη φιλοσυγένεια. Πρέπει να όλα να γίνονται με διάκριση. Είναι στιγμή που θα τον αφήσεις και αυτόν τον πατέρα και θα αφήσεις και αυτή την μητέρα. Και όπως χείρας και ορφανού αναλύψετε Κύριος, έτσι και πατρός και μητρός αναλύψετε Κύριος, όταν ο γιος ή η κόρη πρόκειται να δοθούν στον Κύριο. το έχω τάξει εγώ να πάω μοναχός. Δεν μπορώ να περιμένω τι θα γίνει η μητέρα. Η μητέρα μπορεί να ζήσει 20-30 χρόνια. Το έχει δώσει ο Θεός. Θα τον αφήσω τη μητέρα. Θα τον αφήσω τον πατέρα. Ή θα προσέξω να μην υποσχεθώ. Διότι θα έχει άραγε την υπομονή. Ο νυμφίος να με περιμένει μένα 30 χρόνια απ' έξω. Περίμενε γιατί έχω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Ή έχω την αδελφή μου την Άγαμο. Ή έχω τον αδελφό μου κλπ. Είναι κι αυτός ένας δεξιός λογισμός, ο οποίος έχει κρυμνήσει πολλούς ανθρώπους. Έχει δούμε έναν, ο οποίος βρίσκεται εδώ στα Αθήνα και δεν έφερε για το μοναστήρι, παρότι είχε υποσχεθεί, είχε κάνει τάμα υπόσχεση, δεν έφερε για το μοναστήρι, διότι είχε τους γέροντες γονείς και την αδελφή του ανήπαντρο. Υπήρχαν και άλλα δύο παιδιά. Είχαν παντρευτεί αυτά. Δεν μπορώ να φύγω. Την γονείς τους αφήνω. Αλλά την αδελφή τι θα πει ο κόσμος. Οπότε δεν έχει ο Θεός για την αδελφή σου. Γιατί δεν παντρεύεται η αδελφή σου επί αυτή περιπτώσει εφόσον έχει τόσα υπέρτη. Όμορφιες έχει, νιάτα έχει, διαμερίσματα έχει. Τι σου δημιουργεί, γιατί δεν παντρεύεται δι' αυτή περίπτωση. Μήπως θα πρέπει να πας εσύ για να παντρευτεί αυτή. Αδύνατον, δεν μπορεί. Ο κόσμος απ' έξω κλπ. Οι θείοι, οι αισίες, οι γνωστοί και οι γιούτοι. Κάνεις κανένα θείο. Δεν το θέλει ούτε ο Θεός αυτό. Πέρασαν 8 χρόνια εδώ στα Αθήνα έμενε αυτός. Και έκανε τον υπάλληλο. Κατόρθωσα εν τέλει με τη βοήθεια του Θεού να τον πείσω να φύγει. Και πήγε στο Άγιον Όρος. Για την υποσχεσή του, για το καλό του, εγώ δεν είχα να κερδίσω τίποτα. Βεβαιωθώ ότι από τη στιγμή που θα πραγματοποιούσε αυτό την υποσχεσή του, ότι η Θεοτόκος δεν θα άφηνε απροπάτευτον την αδελφή του. Και τι λέτε ότι έγινε. Έφυγε, εν πάση περιπτώσει, περίληπτος, διχοτομημένος. Ο μισός ήταν εδώ και ο μισός ήταν εκεί. Γιατί βλέπετε είναι το συνέστημα. Είναι τυσσός, είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, όποιος δεν αφήσει πατέρα ή μητέρα και όποιος δεν αγαπήσει πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ούτε έτσι μου άφησε. Χριστός ένα μέρος, πατέρας άλλο μέρος. Πού θα πας, θα πας με τον Χριστό που μπορεί. Δεν εσένα και τον πατέρα να βοηθήσει, γιατί έτσι είναι η δύναμη. Τι νομίζουμε, παραδείγματι, εγώ έχω γονείς. Και με πάτησε ένα αυτοκίνητο. Τι να γίνει, θα πεθάνουν οι γονείς μου. Δεν παρακάνουν οι γονείς. Θα βρουν, θα οικονομήσουν να πιστεύουν οι άνθρωποι. Έχει μερικούς τρόπους. Εμείς το βλέπουμε ότι άχαψε αυτός, έσβησε ο ήλιος. Δεν έσβησε ο ήλιος. Άμα φύγει και χαθεί ο Θεός, τότε θα σβήσει ο ήλιος. Και τότε δεν θα βρεθούν οι άνθρωποι και τρόπος για τους δικούς τους και για τα θανάτα. Έκανε ως το φυσικό την προπόνησή του εκεί πέρα. Και επρόκειτο να τον διαβάσουν μοναχόν ένα βράδυ. Γιατί εκεί γίνεται με αγρυπνία πάντοτε η ακολουθία. Τον διάβασαν. Πράγματι, Κυριακή βράδυ, Σαββάτο βράδυ προς Κυριακή ξημερώνα. Το πρωί, όταν τελείωσε και η τράπεζα και έδωσαν τα γλυκά όπως δίνουν ό,τι έχουν αυτοί εκεί πέρα, η αραδόνα της ψυχής μετά του νυμφίου, ο ηγούμενος του λέγει, πέρασε του λέγει από το κελί μου, έχεις ένα γράμμα και το ξέχασα να το δώσω. Και περνάει από το κελί να πάρει το γράμμα. Και πήρε το γράμμα και βρίσκει ότι το γράμμα είπε από την αδελφή του. Αυτό το γράμμα είχε ημερομηνία 15 μέρες γρηγορότερα. Τι έγραφε λοιπόν, ότι αδελφέ, εσύ έφυγες και νόμιζες ότι η Παναγία δεν θα με προστατεύσει. Και εντούτοι, η Παναγία στο πληροφορώ με προστάτευσε. Στις 4 του μηνός, που ήταν η Κυριακή εκείνη που έγινε αυτός μοναχός, θα ευρίσκομαι στη Νέα Υόρκη και θα κάνω τους γάμους μου με τον τάδε χωριανό μας, καλώς αποκαταστημένον εκεί, ο οποίος με ζήτησε και έχει στείλει και όλα τα έξοδα και όλα τα χαρτιά και θα βρίσκουμε εκεί. Πάστε να στενοχωρείτε για μένα. Και έχει και ο Θεός για τους γονείς μου. την ημέρα που εγίνεται ο αυτός μοναχός, υπανδρεύεται και η αδελφή του στη Νέα Υόρκη. Αυτός πήγε και έπεσε πρινής και άρχισε να κλαίει, να ευχαριστεί την Θεοτόκο. Εμείς δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε όσο πρέπει. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι υπάρχει και κάποιος άλλος. Αν δεν έχω τάξη, αν δεν έχω υποσχεθεί κάτι το ανώτερο, δεν καλούμε να κάνω τη θυσία αυτή, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι κομμάτι από το οποίο εξαρτάται και το φωνά κανένα δικό σου σώμα. Δεν είναι εύκολο να σταθεί μακριά, πρέπει να είσαι πολύ σκληρός και πολύ ανόητος για να πράττεις έναντι ανθρώπων αξίων σεβασμού από τον οποίο έχουμε το ίδιο. Όταν όμως υπάρχει η ηλική αυτή περίπτωση, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Θα εγκαταλείψει και θα προσκοληθεί προς τα εκεί. Διαφορετικά θα έρχεται ο λογισμός, ο άλλος, και θα ξεγελά τον άνθρωπο. Και έχει και παραπλήσια στο σημείο αυτό. Όταν κατορθώσει ο σατανάς να σε κρατήσει στο θέμα της φιλοσυγγενίας, θα σου κάνει μεγάλη ζημιά. Υπάρχουν πολλοί από εδώ αδελφοί οι οποίοι γνωρίζουν ένα ειδικό περιστατικό, το πώς μπορεί ο άνθρωπος από το δεξιό λογισμό της φιλοσυγγενίας να χάσει και την ψυχή του ακόμα. Όταν έγινε ο σεισμός το 1953 της Κεφαληνίας, 4 μοναχοί ζήτησαν ευλογία από το Άγιον Όρος να φύγουν καθώς Κεφαλήνη, να πάνε στην Κεφαληνία να δουν αν επέζησε κανένας από τους δικούς τους. Ενέδωσε ο γέροντας, καθώς Κεφαλονίτης και αυτός, Κεφαλήνιος, και έφυγαν οι 4 και ήρθαν κάτω. Ο ένας, όταν πήγε στο σπίτι και είδε τον πατέρα του ότι επιζούσε και τον εφίλησε, άκουσε από τον πατέρα του την εξής πανταχούσα: «Τι δουλειά έχεις και εδώ? Ποιος σε κάλεσε να στήσεις το σπίτι σου και να έρθει εδώ? Πατέρα, έμαθα αύριο πρωί να φύγεις αμέσως. Να πας εκεί να προσθέσεις για μας. Δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ πέρα. Από εμάς είσαι ξεγραμμένος. Είσαι γραμμένος εκεί». Ο πατέρας, ο σωστός πατέρας, ο πραγματικός πατέρας, ο πνευματικός πατέρας, που κάνει τη διάσκηση και δεν ξεγελέται αυτός την έξι. Δεν τα παιδί του, δεν κακονίχτησε, δεν εσκίστηκε κάτι λεγόμενο γι' αυτό. Και εν τούτη, εκεί ανήκει σου λέει. Και τα μάζεψε την άλλη μέρα και έφυγε. Γυρνώντας από εδώ τον είδα, πέρασε από το γραφείο. Πού είσαι ο πάτερ Παθώνη, έτσι θα πάει κάτω. Με ποιον, με τον τάδο, με τον τάδο, με τον. Πού είναι η άλλη μία, εσύ πώς θέλει, με δύο. Αυτό και αυτό. Και το έχω γράψει μάλιστα στο βιβλίο, γιατί δεν είναι ψέματα αυτά που μιλώ, δεν ήρθα να αμαρτήσω. Το βιβλίο περί μοναχισμού, ασκητισμού, αναχωρήσεως, το έχω γράψει το παράδειγμα αυτό. Από τότε ήταν η υπόθεση. Άλλοι 3 τώρα. Οι 2 εις τον κόσμο επαντρεύτηκαν και οι 2. Ο ένας μάλιστα είτε και παρθένος και τον έζησε η νύφη του και τον έβαλε στην αμαρτία με μια φιλενάδα της για να χάσει την παρθενία του. Και είναι και οι 2 παντρεμένοι εδώ τώρα. Ο 3ος έμεινε 8 χρόνια εδώ εις τον κόσμο και με μύρια βάσανα κατόρθωσε να φύγει και κάτσε εδώ και δούλευε να πληρώνει τα γραμμάτια του αδελφού του κλπ. Και με μύρια βάσανα κατόρθωσε να φύγει και να ξαναπάει στο Όρος και εκοιμήθη εκεί στο Όρος προς 2 ετών. Άμα σε βγάλω από τον τόπο σου, θα σε βγάλω και από τον τρόπο σου. Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Όταν σε βγάλει εκ του τόπου, θα σε βγάλει και εκ του τρόπου ο σατανάς. Είναι δεξιός λογισμός η φιλοσυγένεια. Και είναι περιπτώσεις παρότι ο άνθρωπος θα πρέπει να κόπτεται και να θυσιάζεται, είναι όμως ειδικές περιπτώσεις που ο άνθρωπος θα πρέπει να προσέχει, να θυσιάζει και τον πατέρα αυτόν και τη μητέρα. Διότι θα βρεθούν και αυτοί οι άνθρωποι αν θέξουν αυτόν τον χωρισμό και την εγκατάλειψη και στερητούν τα υλικά στερητιήσεις, θα έχουν μεγάλο μισθό από το Θεό. Μεγάλο μισθό από το Θεό. Και πολλά παιδιά που το έχουν πιάσει το θέμα έχουν ανακαλέσει στην τάξη πολλούς γονείς οι οποίοι πίνησαν ότι θα αυτοκτονήσουν, οι πίνησαν ότι θα πνιγούν, οι πίνησαν. Όμως διότι είχαν υποσχεθεί, εγκατέλειψαν τα πάντα και έφυγαν. Και δεν αυτοκτόνησαν οι γονείς και δεν επνίγησαν οι γονείς. Τα βρήκαν κρύα τα νερά. Είναι του σατανά σκέψεις αυτές. Είναι δεξιοί λογισμοί αυτοί που βασανίζουν πολλούς ανθρώπους. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει πνεύμα διακρίσεως. Πότε θα προσφερθεί και πότε θα εγκαταλείψει. Όχι εκεί και οθέτηκε, όχι για να είμαι τα ελεύθεροι, να πηγαίνουμε εμείς στα συγκεντρώσιμα στα κοσμικά και να βγαίνουμε και να ερχόμεθα. Όχι να εγκαταλείψουμε τότε, αν είναι ειδικός λόγος, καλείται ο άνθρωπος να εγκαταλείψει. Να σφίξει την καρδιά του και να τα παραδώσει όλα στο Θεό. Το Θεό το οποίο έχει πολλά χέρια. Πάντως περισσότερα από δύο. Με το ένα παίρνει και με το άλλο στηρίζει. Αυτό κάνει και κατά τους θανάτους, αυτό κάνει και κατά τα πάντα. Με το ένα παίρνει και με το άλλο στηρίζει. Αυτός μπορεί να τα αριθμίζει αυτά όλα. Όλοι λέγω αυτές οι σκέψεις είναι εκ των δεξιών σκέψεις. Μια και μίλησα, έφυξα μάλλον το θέμα αυτό της αφιερώσεως του μοναχισμού κλπ. Να φίξω και έναν άλλο λογισμό εκ δεξιών. Αυτός ο λογισμός ο εκ δεξιός που έρχεται να καταργήσει τα πάντα προέρχεται και από τα σωματεία κατ' εξοχήν και κατά αναλογία των αναγκών ορισμένων να ικανοποιήσουν και να χάλψουν και να προλάβουν ορισμένα ανάγκες εδώ να μην τους φύγουν οι άνθρωποι. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποσχεθεί αφιέρωση, μοναχική πολιτεία και εν τούτοις ευέβηκαν στον κόσμο και απέτυχαν στον κόσμο. Ο λογισμός, όπως κυκλοφορεί, όπως σας είπα, κατ' εξοχήν από τα σωματεία και από ορισμένους ανθρώπους που δεν έχουν πιάσει το θέμα καλά, τους υποδεικνύει ένα γάμο χριστών στον κόσμο, γιατί να μην αφήσει σπέρμα, μια γυναίκα χριστιανή να πάρει, μια οικογένεια χριστιανή να κάνει, παιδιά να κάνει, να μορφώσει χριστιανικά, να βγάλει αγίου. Ποιο είναι προτιμότερο, είναι να πας να κλειστείς εκεί πέρα και να κοιτάξεις για τον εαυτούλη σου ή να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα? Άλλωστε, αν θέλεις να κάνεις τέλειος, πήγαινε και γίνεσαι μια αδελφή, να προσφέρεις τόσα νοσοκομεία. Έχουμε τόσες ανάγκες σήμερα, δεν έχουμε ανθρώπους. Γιατί λοιπόν να πάει εκεί πέρα? Είναι λογισμός όμορφος αυτός. Είναι λευκοχωρεμένος λογισμός. Δεν πάβει όμως να είναι του σατανά λογισμός. Είναι δεξιός λογισμός. Ουδενία οικογένεια είναι ευλογημένη στα μάτια του Θεού όταν είναι στηριγμένη επί παραβάσεως και επί απαιτήσεως. Ουδενία. Εάν δεν έχεις υποσχεθεί, πώς είναι η εντολή? Όχι των ανθρώπων, του Πνεύματος του Αγίου. Πώς είναι η εντολή? Εύξασε και απόδοσε Κυρίω το Θεό ημών. Δεν σε κάλεσε κανένα. Εν τούτης όμως, είσαι μια ώρα ανάγκη επάνω, είσαι μια άλλη ώρα εξάρτησης πνευματικής ή κατόπιν οδηγήσεως Πνεύματος Αγίου υπεσχέσεις υποχρεωμένο να πράξεις. Μη πρανάστε, δεν σε απαλλάσσει κανένας. Όχι πνευματικός, όχι δεσπότης, όχι πατριάρχης να σου πει καλώς κάνεις ή δεν πειράζει, κανένας δεν σε απαλλάσσει. Η συνείδησή σου θα σου φωνάζει πάντοτε ου σκέφτεσαι αυτό το οποίο έκανε. Γνώρισα έναν αδερφό ο οποίος είχε τάξει στην Αλβανία να πάει γονατιστός, αν επιτρέψει ο Θεός σε γυρίσει την οικογένειά του, γονατιστός από την Παναγία τη Στήνη, την παραλία κάτω επάνω. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει 40 χρόνια, ακόμη δεν έχει πάει. Με διαφόρους λογισμούς και με διάφορες άλλες δικαιολογίες δεξιές. Ότι τότε πάνω σε μια ανάγκη, τότε αυτό. Εν τούτης όμως ο Σάκης με βρίσκει, γυρίζει από άλλο δρόμο για τον ελέγχει στην συνείδησή. Θα πας εκεί που είπε. Δεν σε κάλεσε κανένας. Ήταν η ανάγκη. δεν ξέρω τι ήταν, το υπεσχέθησα μου. Υπεσχέθησα ένα παντοδύναμο Θεό και μια παντοδύναμο Θεοτόκον. Πώς τώρα τι κάνεις αδυνατόν και τι λες δεν πειράζει, τότε που σε είχα ανάγκη το θυμήθηκα, τώρα όχι, έχει ανάγκη, δεν έχει ανάγκη. Για να πάψει να σε ψεύσει και αναπόδρου εσύ, γι' αυτό το ζητάει, γι' αυτό το απαιτεί. Να αποδεσμευτεί από τον βρόχον αυτόν που έχει περιπτώσει. Γι' αυτό το ζητάει. Δεν το ζητάει για κανέναν άλλο λόγο. Άλλωστε έχει τη γνώμη ότι έτσι ο Σατανάς έβαλε να υποσχεθεί να γίνει μοναχός. Ουδείς άνευ πνεύματος Αγίου δύναται να πει, λέγει, Κύριον τον Ιησούν. Άνευ πνεύματος Αγίου δεν μπορεί κανένας να πει Κύριον τον Χριστό. Δεν το παραδέχεται. Γι' αυτό και εγώ και οι μία από τα πνεύμα Άγιον δεν το λένε Κύριον, δεν το λένε Θεόν τον Ιησούν. Οι έχοντες πνεύμα Άγιον, για να πει μια ευχή λοιπόν καλή, αγία, να υποσχεθεί να γίνει η ψυχέτη, να γίνει αετός από χελώνα, από σκατζόφερος που στον κόσμο αυτόν, είναι μια ευχή πνεύματος Αγίου. Δεν είναι κοσμική ευχή, δεν λέγεται αυτή η ευχή στα σαλόνια, δεν λέγεται στην αγορά, δεν λέγεται στον υπόδρομο, στο γήπεδο και στην τάση τα σκροπό, δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει η δια πνεύματος Αγίου να το πει. Είναι ευλογημένη λοιπόν η σκηνή που θα υποσχεθεί. Ρώτησε λοιπόν τώρα να στήσει τα πράγματα να γίνουν. Έτσι δε έβαλαν το χέρι τους με των δεξιών λογισμών κινούμενοι, ότι δίσεν θα κάμουν, θα φτιάξουν και τα πλάκα, ότι τα βρίσκουν δύσκολα εκεί κλπ. Μα τι εύκολο είναι, δύσκολο είναι, ακατόρθωτο δεν είναι. Άλλωστε τα δύσκολα καλείται ο χριστιανός να πράξει, δεν καλείται τα εύκολα να πράξει. Μήπως αν γίνεις οικογενειάρχης είναι εύκολο, τότε γιατί σου διαβάζουνε το τροπάριο της Αγίας Ελένης και του Αγίου Κωνσταντίνου, για το σταυρό αυτό που θα φέρει. Γιατί σου δίνουν το ποτήριο να το πεις, για το ποτήριο της συζυγίας και το φαρμάκι που έχεις, που θα τραβήξεις τα μερόνυχτα με τη σύριγγα στο χέρι και τρέχοντας οι γιατρούς το παιδί στην αγκαλιά κλπ. Το σαββάσανα. Και αυτές που θα φας τις παντουφλές από το παιδί στο κεφάλι αύριο. Έχεις τη δύναμη, με σταυρό. Δεν είναι αγγελικά πως σου τα λέει, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Θα κάνεις εσύ, θα στο χαλάνε απ' έξω. Θα φτιάξεις εσύ, θα στο κρεμίζει η νονά, θα στο κρεμίζει ο θείος. Δεν θα μπορείς να χτίσεις πουθενά. Τότε θα τα συζητήσουμε. Και τότε θα δούμε αν είναι καλύτερα εδώ που σου υποδεικνύει ο δεξιός λογισμός ή είναι καλύτερα εκεί. Γι' αυτό σας λέγω, προσέξετε, μη σπέρδετε. Το αξίωμα είναι σπέρδε βραδέως. Πηγαίνω σιγά γιατί βιάζομαι. Αυτό πάντοτε πρέπει να κυριαρχεί στον άνθρωπο και με ταπείνωση να ρωτάει. Ο λαός έχει βγάλει ένα γνωμικό δικό του. Κάποιος δεν είχε κανέναν και ρώταγε το ραβδί του. Κάποιος δεν είχε κανέναν και ρωτούσε τον τοίχο. Μη στέξεις, μη πλανηθείς. Και λόγια του κόσμου άκουγε και από το μυαλό σου κάνε. Ρώτησε τον Α, τον Β, τον διαβασμένο, τον χαριτωμένο, τον άνθρωπο που αγωνίζεται, την κοπελίτσα που παρθενεύει και τραβάει το κομποσύνη της μέσα στην Αθήνα, τον νεαρό, τον γέροντα, τον Α, τον Β, να πάρεις γνώμες, μη πέσεις, να κάνεις παρά εκείνα που είναι διαταγμένα σύμφωνα με τη συνείδησή σου. Διότι υπάρχουν τόσοι δεξιοί λογισμοί που υπάρχει εκδοχή να σε ξεγελάσουν και να ελέγχεσαι σε όλη σου τη ζωή σου. Ήθελα επάνω σε αυτό να σας έλεγα ένα δεξιό λογισμό ενός Αγίου εκ των υστέρων ανθρώπου που πολλοί θα τα έχετε διαβάσει στον Ευεργετινό αυτό που θα σας πω. Θα το έχετε διαβάσει εκεί. Είναι ένας λογισμός που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους και πολλοί άνθρωποι το αναζητούν πολλές φορές με αθέμητα μέσα. Αχ, να είχα λεφτά. Θα κερδίσει το λατείο και θα ειδήσει θα φτιάξει. Θα κερδίσει το τροφό και θα ειδήσει θα φτιάξει. Δηλαδή περιμένει ο Θεός να πάρει λεφτά από το διάλογο για να φτιάξει την εκκλησία, για να παντρέψει το φανά και να βοηθήσει χίλες. Και γελάει ο πονηρός. Δεν τα θέλει αυτά ο Θεός, τι τον διαφέρει. Στη σοφή αξιά λέγει το εξής, στο γάμα κεφάλαιο στίχος 21. Χαλεπότερα σου μη ζήτης και ισχυρότερα σου μη εξετάζει. Ή προσετάζηση ταύτα διανού, ουγαρέστηση χρειά των κρυπτών. Εκεί, μυαλωμένα, όμορφα, ταπεινά. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν είναι δική σου δουλειά. Γιατί αν γινόταν το άλλο, ούτε αυτή είναι δική σου δουλειά. Μπροστά σου εδώ, το δικό σου, γιατί υπάρχει εκδοχή να γελαστεί, εκ των δεξιών να γελαστεί. Σας είχα πει κάποτε άλλοτε, ότι ένας εμπορευόμενος της Θεσσαλονίκης επήγε μοναχός στο Άγιον Όρος. Τα πέταξε, βλέποντας τη βρωμιά του εμπορίου, και πήγε μοναχός. Όταν πήγε νεαρός, μοναχός, ενθουσιός, 40 ετών περίπου, εκεί ζητούσε δικαιοσύνη και τα πάντα. Όπως συμβαίνει σε εμάς που δεν γνωρίζουμε το θέμα της οικονομίας, αλλά θέλουμε δικαιοσύνη των άκρων. Δηλαδή μόνο μας αν ζητήσει ο Θεός δικαιοσύνη από εμάς, που θα βρεθούμε. Όταν πήγε στο μοναστήρι, στο οποίο ανετάφθη, έβαλε τη μετάνιά του, επέρασε από το γυροκομείο του μοναστηριού. Γιατί έχει φαρμακείο μέσα και νοσοκομείο κάθε μεγάλο τέτοιο εκεί. Μοναστήρι. Και μέσα στους 5 ασθενείς που βρήκε γέροντα κλπ, βρήκε και ένα νεαρόν, ο οποίος νεαρός ήταν πιασμένος, κατάκητος. Τον ρώτησε, του λέγει, τι έχεις αδελφέ, του λέγει. Λέει, είμαι πιασμένος. Πόσο καιρό έχει? Έχω 3 χρόνια. Πήγε σε γιατρό, σε είδε γιατρός. Λέει, δεν πήγαμε, είδε κάποιο γιατρός εδώ από τα Σκαριά. Τι σου είπε? Του είπε ότι η πάθησή σου είναι ανίατος. Η πάθησή μου είναι ανίατος. Τι λέτε εσύ? Και θα μείνεις εδώ έτσι κάτω? Εγώ σου λέω, εάν θα πας στη Βούλα στην Αθήνα, σε 3 μήνες θα είσαι καλά. Δεν ξέρω, λέει, δεν με πήγαν, εγώ δεν λέγω τίποτα. Πηγαίνει στο γέροντα και κατά κάποιον τρόπο με το πείσμα αυτό της απειρίας του ζήτησε το λόγο. Αν δεν τρέπεστε, λέει, γέροντα, να έχετε ένα νιό στο κρεβάτι και να τον υπηρετούν άλλοι. Γιατί δεν τον είσαι γιατρός? Και αν τον πήγατε στο ασκητήριο της Βούλας να γίνει καλά? Σε 3 μήνες θα γίνει καλά. Λέει, παιδί μου, ο λογισμός μου δεν μου το επιτρέπει. Τι πάνε πει ο λογισμός? Τι να καταλάβει αυτό? Τι πάνε να πει δεν σου επιτρέπει? Δεν θα τη φοβόσαστε να ξοδέψετε 2 δεκάρες. Λοιπόν, σας τα λεφτά γι' αυτό ακριβώς δεν πηγαίνετε. Αποτέλεσμα. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, για να κοινολογήσω ότι γίνεται αυτό το πράγμα εδώ, εγώ θα αναλάβω να το πάω κάτι. Δεν θέλω να δώσω λεφτά στις τίποτα. Εγώ θα βγω στο όρος και θα μαζέψω χρήματα και τα λίγα που έχω τα δικά μου θα τα βάλω και θα τον πάω τον άνθρωπο αυτό να γίνει καλά. Μην κάθεται στο κρεβάτι εδώ πέρα. Λογικό πράγμα, όλο το πράγμα. Αν γίνει καλά, γιατί να μην γίνει? Για 2.000 και 5.000 δραχμές. Θα το κοιμάσουμε στο κάτω-κάτω στη γραφή. Του γέροντα ο λογισμός όμως λέει όχι, λέει. Να μην πάει. Ο λογισμός του, όχι. Του γέροντα. Αυτού που τράβαλε το κουμποτσινάκι. Όχι, λέει. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ο γέρον, ενέδωσε. Αυτό βγήκε στην Καριάς, πήρε άδεια από την κοινότητα, ανέπτυξε το θέμα όπως ήξερε εμπορικά και επιστημονικά να τα αναπτύξει. Το αποτέλεσμα είναι ότι του δώσανε άδεια, βγήκε, μάζεψε τα χρήματα, έβαλε και τα δικά του και το αποτέλεσμα είναι ότι τον πήρε τον άνθρωπο και τον έφερε στο ασκητήριο της Βούλας. Φέροντάς τον στο ασκητήριο της Βούλας, 3 μήνες ο άνθρωπος έγινε καλά. Χαρά Θεού, δεν είναι? Ταυτοχρόνως έγραψε όμως και ένα γράμμα στο μοναστήρι και είπε, Πάτερ Θεοδόσιε, σε ευχαριστώ, έτσι λέγεται το μοναχός, διακόμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το οποίο έκανε. Πάντως με περιμένει να ξαναγυρίσει το μοναστήρι. Εγώ υπαντρεύτηκα. Επήρε στο κόμμα η οποία τον υπηρετούσε. Και δεν ξαναπήγε στη μετάνοιά του. Ο πατήρ Θεοδόσιος ζει μέχρι σήμερα. 35 χρόνια έχουν περάσει. Έχει εξομολογηθεί το πάθημά του σε όλους τους αγιορείτες πατέρας. Η συνείδησή σου όμως του μαρτυρεί και του καταμαρτυρεί και του λέει: με ποιο δικαίωμα εσύ, το αρνί που έδωσε ο Θεός εκεί κάτω στο παλούκι για να το σώσει, πήγες και πέλησε και απολέσεις. Γιατί ξέρεις είπα να πει μεγαλώσιμος να βρεθείς με γυναίκα και με παιδιά, μεγάλη υπόθεση αυτή, δεν θεραπεύεται. Μηνών να τα εγκαταλείψει και ξαναγυρίσει με τα νιάτα. Μέχρι σήμερα, θα το ξέρετε, είναι αυτός που έχει γράψει τον αυγνοημένο θησαυρό περί συνεχούσιας μετανοίας. Είναι αυτός ο οποίος έχει γράψει περί πνευματισμού, αν έχετε διαβάσει τα έργα του τελευταίου. Ετούτοις όμως μέχρι σήμερα κανένας δεν τον εγέννησε, δεν τον παρηγόρησε ότι αυτό που έκανε του ήταν δικαιολογημένο. Αυτά είναι τα λάθη των δεξιών λογισμών. Δεξιός λογισμός να σε φυλάξει ο Θεός. Είναι ένα σύνταγμα διαβόλου από τα δεξιά που υπάρχει εκδοχή να κάνεις πολλή ζημιά. Υπάρχει ένα περιστατικό, θα το φυλάξω για μια άλλη ομιλία, το οποίο χρειάζεται μεγάλη ανάπτυξη, να ειδείτε δεξιό λογισμό τι τρόπο χάνει ζευγάρι ψυχά. Γιατί ο άνθρωπος δεν προσέχει, το βάζει με τη λογική του, με το συναισθημά του, με την εζούρα του, με τη ζυγαριά του. Όμως ο Θεός ούτε βλέπει, ούτε ζυγίζει, ούτε ενεργεί όπως ο άνθρωπος. Τώρα απέχουν οι σκέψεις του ανθρώπου και τα συναισθήματα του ανθρώπου από τα ενεργεία του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να προσέχει και να θέλει να βάζει πάντοτε τον Θεό μπροστινό. Διότι οι δεξιοί λογισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι κατέστρεψαν οικογένειες. Έχασαν τη τιμή του νεάνιδες, έχασαν τη τιμή του νεαρού και άλλοι άνθρωποι βρήκαν πάλι εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά. Ένα θα σας πω που χωράει με την ώρα αυτή που έχω στο περιθώριό μου. Ήταν μία κυρία εδώ εξ Αθηνών, η οποία είχε μία κοπέλα που εκπληρούσε όλους τους όρους εξωτερικώς να γίνει καλλιτέχνη, να γίνει αρτίστα, να γίνει μια, να μπορεί και στη σκάλα του Μιλάνου ακόμη να τραγουδήσει και να παρουσιαστεί. Όλα τα όργανα του σατανά απ' έξω εργάστηκαν να τη στείλουν στην Ιταλία, στην κόρη, για ανώτερες καλλιτεχνικές σπουδές. Κολακευμένη μητέρα, χαρά στο χέρι. Και θα είσαι η κόρη αυτή, η μάνα της κόρης αυτής που θα δέχεται χιλιάδες χειροκροτήματα σε κάθε παράστασή της και παιδιά. Άρθω κι αυτή, τον φόβο βέβαια θα φύγει, αλλά το κορίτσι είναι γερό, αλλά εγώ θα προσέχουμε από εδώ και λοιπά, θα ανάβω κερί στη Γρηγορούσα, όταν δεν πίστευε σε τίποτα. Αλλά θα ανάβει κερί στη Γρηγορούσα και τα πιάστα, να τη φέρει γρήγορα και ούτω καθεξής. Ο Θεός ο αγαθός όμως, ο οποίος βλέπει και πέρα από το τείχος και πέρα από το πέταγμα του αεροπλάνου για την ξένη, έβαλε το χέρι του. Και πόσον είχαν βγει τα διαβατήρια, όλα τα χαρτιά από το Υπουργείο και λοιπά για τη σχολή εκεί, το εισιτήριο στην ΤΑΕ τότε, η ΤΑΕ, το δεν είναι το Ολυμπιακή, η ΤΑΕ, θα την θυμίστε μια υπόθεση αυτή που σας λέγω 25 ετών. Εδώ σας Αθήνας έλαβε χώρα αυτό. Και πρόκειται το πρωί είχαν ειδοποιήσει ταξί με έναν συμφιλωτέη να τους πάρει, να τους φέρει στο Σύνταγμα, να πάρει τη γραμμή το λεωφορείο για το αεροδρόμιο. Όταν χτύπησε το ρολόι στις 3:30 το πρωί, 4 παρά 4, δεν μπόρεσε να σηκωθεί η κόρη. Παράλυσος στο κρεβάτι. Έβγησε ο ήλιος για τη μητέρα και χάθηκαν όλα τα όνειρα αυτά. Υδανάχτησε, ευλασύνησε, κατηράστηκε, εμούτσεσε τον ουρανό για το χάσιμο αυτό της ψυχής. Γιατί ο λογισμός της είχε φτιάξει μια σειρά όνειρα τέτοια που είναι δύσκολα ο άνθρωπος να τα αποκτήσει και να τα ζήλευε ο καθένας. Αντί για το αεροδρόμιο, το ασκητήριο της Βούλας, δίπλα ακριβώς. 6 μήνες η κόρη παράλυσε. Κανένας γιατρός δεν κατόρθωσε να τη δει την αιτία. εκεί επήγαινε μια συντροφιά δική μας. Κάθε Τετάρτη και ομιλούσαν στα περίστερα. Η κόρη ήκουγε τη συντροφιά αυτή των κυριών. Άκουγε ότι υπάρχει πρόνοια Θεού. Άκουσε για πρώτη φορά ότι υπάρχει Χριστός, υπάρχει Θεός που αγαπά, που προβλέπει, που θεραπεύει, αλλά και που προλαμβάνει. Και άρχισε να μεταμελείται και να παρηγορείται και να λέει, μήπως ο Θεός για καλό μου το έκανε αυτό, μήπως το αεροπλάνο θα έπεφτε στον δρόμο, μήπως θα έπεφερα μια δουλειά, άρχισε να το τοποθετεί εκεί. Και άρχισε να μιλάει στη μητέρα, να την παρηγορεί, ότι δεν μπορεί. Αυτή δεν πίστευε η Θεό, παρότι ερχόταν να ανάψει τη χεριά αυτή γρηγορούσα, αλλά για να την εξυπηρετεί για υπερτριούλα την Παναγία. Όχι για να την πιστέψει, να βάλει γόνατο κάτω. Αποτέλεσμα είναι ότι ήρθε με τα παρέλευση 3 περίπου μηνών η μητέρα να αρχίσει να οριμάζει και να πιστεύει και κατά μια πλευρά ότι μπορεί να είναι πρόνοια του Θεού και να βάλω Θεό στο χέρι. Ήτανε παραμονές τώρα του Πάσχα και η μικρή, παρότι εκεί η μητέρα δεν έδειχνε πολλά πράγματα, φυσείται. Εγώ πιστεύω, μητέρα, αν εσύ πιστεύεις και πας και εξομολογηθείς και κοινωνείς τώρα το Πάσχα, Πάσχα θα κάνουμε μαζί στο σπίτι. Συνεκινήθηκε αυτή και μέσα της γινόταν ένας πόλεμος. Αυτή η μικρή εξομολογήθηκε εκεί, εκκοινώνησε και προσφύθηκε το με τον τρόπο που άκουγε από τα κηρύγματα που γινόταν εκεί στο Γάλανο. Και πήγε η μητέρα τη Μεγάλη Εβδομάδα και εξομολογήθηκε. Τη Μεγάλη Πέμπτη εκκοινώνησε. Το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι πήγε στη βούλα για να ειδεί την κόρη. Τη πήγε το αυγό, τη λαμπάδα και τα συνηθισμένα κλπ. Εκεί, αλλά η κόρη την περίμενε στην πόρτα ορθία. Και δόθη έξοδος. Δεν μπορούσαν, εξυπήριο δεν υπεγράφεται εκεί την ώρα, έξοδος και έκαμε στο σπίτι της Ανάσταση η κόρη με τη μητέρα της. Και πήγαν την Δευτέρα και πήραν το εξυπήριο και φύγανε. Αυτά κάνουν οι δεξιοί λογισμοί, θα κάτω θα φτιάξω, θα φτύνω. Αλλά θα προσέχω εγώ. Τι θα προσέχω? Ο Θεός μόνο να φυλάξει. Ο Θεός βάζει το χέρι του και προλαμβάνει. Γι' αυτό, όπως λέγει εδώ, χαλαποτερά σου μη ζήτη και η χεροτερά σου μη εξέταζε. Απροσεκάγηση τάστα διανοού, ούγαρε στη συχρία των Χριστών. Γιατί και το διότι. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι θαυλάσσιμοι σε τέτοιες